Γελαρίδη, τον υποψήφιο που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κομματικά, φαντάζομαι, απευθύνεται σε όλους τους Αθηναίους, όπως κάθε υποψήφιος, και διεκδικεί τη Δημαρχία της Αθήνας. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλή τύχη και σε εσάς. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως και σε όλους τους υποψήφιους, αυτό που λέμε δημοκρατικό τόξο, τουλάχιστον εμείς εδώ. Κύριε Σαγκελαρίδη, οι πρώτες δημοσκοπήσεις ξεκινούν χαμηλά. Λογικό είναι, είπατε, σας άκουσα από το Σάββατο στη συνέντευξη που δίνετε, ότι θεωρείτε ότι η αναγνωρισιμότητα ακόμα είναι περιορισμένη. Αισθάνεστε ότι έχετε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το Δημότη της Αθήνας, γιατί εκεί θα πρέπει να ανατρέξουμε πια για να δούμε την ουσία των πραγμάτων. Γιατί οι πολίτες, με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, στις περιφερειακές εκλογές φαίνεται ότι ψάχνουν το πρόγραμμα, όχι το ΣΤΑΡ. Βεβαίως. Και η περίπτωση Καμίνη. Και συμφωνώ απολύτως αυτό που λέτε. Και άλλες περιπτώσεις, όπως είδαμε στην περιφέρεια Αττικής με μια δημοσκόπηση νωρίτερα, δείχνουν ότι έχουν καταλάβει ότι θέλουν δήμαρχο ή περιφερειάρχη. Mm-hmm. Όχι βουλευτή. Και ακριβώς αυτή τη λογική θέλουμε να γεννηθούμε και εμείς, κύριε Βαγγελάτο. Είπατε κι εσείς πολύ σωστά, το έχω ξαναπεί, δεν νομίζω ότι χάνω και κάτι να το ξαναπώ, ότι όντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις στην ουσία για τη δική μας, από τη δική μας άποψη, δείχνουν ότι υπάρχει μια καλή δυναμική. Ότι μπορούμε να είμαστε και στο δεύτερο γύρο και μπορούμε να έχουμε και μια δυναμική πρωτιάς. Και η βάση για αυτό που λέμε είναι ότι προφανώς ξεκινάμε από μια χαμηλή αναγνωρισιμότητα, όπως είχε ξεκινήσει και ο Αλέξης Τσίπρας το 2006, όταν είχε κατέβει σε εκλογές με ποσοστά κάτω του 2% και κατέληξε μέσα από την προεκλογική μάχη να ξεπεράσει το 10%. Αντιστοίχως και εμείς θεωρούμε ότι όταν θα έχουν όλοι οι ψηφοφόροι τη δυνατότητα και να μας ακούσουν. Και να ακούσουν και αντιπαραθετικά και τα προγράμματα, να γίνουν και δημόσιες συζητήσεις και debate. Νομίζουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ένα γι' αυτό καλό έρχομαι απευθείας στο πρόγραμμα, γιατί για να το πω απλά, κύριε Σαγκελαρίδη, είστε ένας νέος άνθρωπος. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων έχετε ένα πλεονέκτημα. Η κοινωνία αγανακτισμένη σε κάποιες περιπτώσεις από τους πολιτικούς του παρελθόντος. Ψάχνει νέα πρόσωπα, θέλει νέα πρόσωπα. Είστε ένας νέος άνθρωπος, έχετε ένα καλό παρουσιαστικό, ένα καλό λόγο. Άρα μπαίνετε με πλεονέκτημα σε αυτή τη μάχη. Πρέπει να πείσετε όμως και για τις θέσεις σας. Πρέπει να μας πείτε, να σας ακούσουμε και να μας πείσετε Βεβαίως. Ότι υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Γι' αυτό ρωτώ για το πρόγραμμα. Δεν λοιπόν, είναι. Εγώ δεν θέλω αυτό. Να θεωρούνται ως πλεονεκτήματα αυτά που είπατε εσείς. Δηλαδή δεν θέλω να έχω κάποια έτσι συμβολικά χαρακτηριστικά. Ο νέος, ο άφθαρτος, απλά και μόνο. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε να απαντήσουμε και στα ζητήματα ουσίας. Και για να απαντήσω ευθέως. Η δημοτική παράταξη, την οποία στήριζε και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2006 και μετά, είναι μια δημοτική παράταξη η οποία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ποιο ήταν αυτό? Ότι δεν ήταν μια παράταξη η οποία ξυπνούσε από τη χειμερή ανάρκη κάθε 4 χρόνια, μόνο και μόνο για να δίνει τις αυτοδιοικητικές μάχες, σαν να είναι απλώς και μόνο ένας εκλογικός μηχανισμός. Ήταν μια αυτοδιοικητική παράταξη η οποία βρισκόταν καθημερινά. Όχι, δεν στα προβλήματα αυτό το σχέδιο. Του λαού. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Θέλω να μας πείτε γνωρίσαμε. Συγκεκριμένα πράγματα, ένα-δύο απλά αυτά, γιατί η τοπική αυτοδίκηση αυτό είναι για τον πολίτη. Βεβαίως. Που εσείς θέλετε να δούμε και τους άλλους συναδέλφους, παρακαλώ. Εμείς έχουμε κάποιες προτεραιότητες. Και νομίζουμε... Συγκεκριμένα πράγματα βεβαίως, που λέτε βεβαίως, θα κάνετε για την Αθήνα. Βεβαίως, θα σας πω. Εμείς, στην δική μας την πλευρά, έχουμε μια σειρά από προτεραιότητες, οι οποίες νομίζουμε ότι είναι και οι αρμόζουσες στο πλαίσιο αυτό της κρίσης μέσα στην οποία ζούμε. Γιατί αλλιώς ήταν τα πράγματα το 2010, αλλιώς το 2012, αλλιώς το 2014. Mm-hmm. Επομένως, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας στο τι συμβαίνει γύρω μας στην κοινωνία. Πάμε πρακτικά. Επομένως, εμείς ο πρώτος άξονας, η πρώτη μας προτεραιότητα, αυτή την οποία θέλουμε να υπογραμμίσουμε, είναι τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής. Επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο Δήμο της Αθήνας, και ειδικά στις γειτονιές της Αθήνας και στο κέντρο της Αθήνας, είναι σαν να βλέπουμε τα προβλήματα της κοινωνικής κρίσης σε όλη την Ελλάδα με υπεργεθεντικό φακό. Δηλαδή, σαν να τα βλέπουμε. Άρα, πρώτο κομμάτι, προστασία των πιο αδύναμων. Σαφώς. Είτε αυτό θα γίνει μέσα από την ενίσχυση των παιδικών σταθμών, είτε μέσα από την ενίσχυση των δημοτικών ιατρίων, μέσα από την ενίσχυση των σχολικών κτηρίων, Μάλιστα. είτε αυτό θα γίνει με την αρρωγή της Δημοτικής Αρχής, γιατί ξέρετε, ο Δήμος έχει ένα σημαντικό ρόλο, δεν είναι μόνο αυτά που του επιτρέπεται μέσα από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά μπορεί να επιτελέσει και ένα ρόλο του προστάτη του Δημότη σε ζητήματα διακοπής της ηλεκτροδότησης, σε ζητήματα πληστηριασμών, σε ζητήματα ακόμα γενικότερα τα οποία αφορούν την ποιότητα ζωής κοινωνική πολιτική των Αθηναίων. Για να τα περάσουμε σε τίτλους πρώτα και μετά να αναλύσουμε. Ναι. Δεύτερη προτεραιότητα προφανώς έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής και με τους δημόσιους χώρους στην πόλη μας. Mm-hmm. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και όλοι όσοι ζουν ή κυκλοφορούν τέλος πάντων στην Αθήνα, τα ζητήματα της ποιότητας ζωής είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και οι ελεύθεροι χώροι είναι για όλο το όσο πάει ο καιρός. Είναι όλο και λιγότεροι. Βλέπουμε δηλαδή ότι το τσιμέντο σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει αντικαταστήσει το πράσινο. Οι ελεύθεροι χώροι, οι δημόσιοι χώροι έχουν παραμείνει στην αχρηστία. Ή υπάρχουν και άλλοι. Και υπάρχουν και άλλοι που έχουν να κάνουν ένας άξονας ακόμα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στο κέντρο.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια πόλη όπου τα λουκέτα έρχονται το ένα μετά το άλλο, όπου η ανεργία έχει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Είναι δικιά μας προτεραιότητα να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα και αν θέλετε και πιο μετά να τα συζητήσουμε και λίγο πιο αναλυτικά. Και το τέταρτο είναι τα ζητήματα δημοκρατίας, είναι τα ζητήματα συμμετοχής στις αποφάσεις του Δήμου, έτσι ώστε όλοι οι Αθηναίες και όλες οι Αθηναίες να νιώσουν ότι μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις στα χέρια τους, να μπουν στα κοινά και να προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε όλα τα ζωντανά τμήματα. Κάνω το ερώτημα για να ανοίξω την κουβέντα που ξέρω ότι και οι συνάδελφοι μου θα έχουν να ρωτήσουν. Βεβαίως. Άκουσα τις προτεραιότητες όπως τις καταγράψατε, τους τέσσερις άξονες. Δεν υπάρχει ένα σημείο που ειδικά στο Δήμο Αθηναίων έχει παίξει μεγάλο ρόλο στο παρελθόν και αφορά την ασφάλεια. Βεβαίως. Και το λέω έχει παίξει μεγάλο ρόλο γιατί να θυμηθούμε ότι η Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα, ξεκίνησε την ανωδική της πορεία από το Δήμο Αθηναίων με τον Μίχαλο Λιάκο να εκλέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο μεγάλωσε πάρα πολύ από τις πολιτικές των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και έγινε ίσως μεγάλο και διατηρήθηκε μεγάλο γιατί και οι αντιπολιτεύσεις. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις δεν το αναγνώριζαν. Και αυτό χρεώνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Για εσάς λοιπόν αυτό το θέμα της ασφάλειας δεν υπάρχει. Είναι τόσο χαμηλά. Θα έρθω και θα απαντήσω και θα σας πω ότι και τα τέσσερα ζητήματα τα οποία έθεσα και οι τέσσερις άξονες, όλοι μαζί, ο καθένας από τη δική του οπτική, καταλήγουν και στο ζήτημα του δικαιώματος που έχουν όλοι οι πολίτες και πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες και το αναγνωρίζουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας που είναι το δικαίωμα στην ασφάλεια. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Ότι για μας το ζήτημα της ασφάλειας έχει πάρα πολλές οπτικές. Για παράδειγμα, τα ζητήματα αυτό που σας είπα για τους ελεύθερους χώρους. Ελεύθεροι χώροι, δημόσιοι χώροι, που μπορεί να είναι τα πάρκα, μπορεί να είναι παιδικές χαρές, μπορούν μέσα από το να τα επαναφέρουμε σε μια λειτουργικότητα, μέσα από το να έχουν ζωντάνια, μέσα από το να μπορεί ο κόσμος να γυρίσει, να πηγαίνει σε ηλεκτροφωτισμένα πάρκα, σε ηλεκτροφωτισμένες παιδικές χαρές, να υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας στους ελεύθερους χώρους, στους δημόσιους χώρους, να δώσουμε μια απάντηση στην ασφάλεια. Αν μου επιτρέπετε για να συνεχίσω. Το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής. Το πώς θα δημιουργήσουμε μια κοινωνική ασπίδα, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας να μην βρίσκουν καταφύγιο στην εγκληματικότητα για να ζήσουν. Τα ζητήματα ακόμα της δημοκρατίας. Το ζήτημα, όπως σας είπα, της ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας. Για μας το ζήτημα της ασφάλειας είναι ένα πάρα πολύ βασικό δικαίωμα όλων των πολιτών. Απλά το θέμα, καταλαβαίνω. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάει μέσα απλά από όλα και τα μόνο άλλα. Αυτό θέλω να σας πω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και από τη μία πλευρά και με την αστυνόμευση και από όλα τα άλλα τα ζητήματα τα οποία προσπάθησα να σας παραθέσω. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας είναι μονόπλευρη. Εγώ έχω ερωτήματα επ' αυτό. Και να συζητήσουμε ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε στην δηλώση σας στην Καθημερινή και το ανέφερα εχθές στη χθεσινή εκπομπή του κ. Βαγγελάτου για τους περιπλανόμενους αυτούς παράνομους εμπόρους ότι θα κάνετε μια οριοθέτηση ούτως ώστε αυτοί να πληρώνουν ένα μικρό ανταποδοτικό τέλος και να πουλάνε την πραγμάτια τους. Έτσι δεν είναι? Το είπατε. Να σας το εξηγήσω αν θέλετε. Όχι, το είπατε αυτό. Αυτό θέλω να πείτε. Μην κάνω λάθος διατύπωση. Μέσα σε μια λογική που μπορώ να την αναπτύξω έτσι ώστε να μην αφήσουμε κανένα. Οι έμποροι που πληρώνουν φορεία, που πληρώνουν ταμεία, που για να βγάλουν μια αδεία τους βγαίνει ψυχή. Τώρα βέβαια κάνανε μια εξαγγελία, θα τις βγάλουν νωρίτερα. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας και στην Αθήνα γενικότερα που υποφέρουν πραγματικά, πώς νομίζετε ότι μπορεί να ακούσουν μια τέτοιου είδους πρόταση, να νομιμοποιήσετε δηλαδή όλο αυτό το παράνομο κύκλωμα? Για να ακούσουμε και την ανάλυση της πρότασης, εγώ με πολύ ενδιαφέρον θα την ακούσω. Πολύ ωραία. Έχει σημασία. Και χαίρομαι που με ρωτάτε, γιατί πραγματικά θα ήθελα και εγώ να δώσω κάποιες απαντήσεις. Και αν ο κ. Μητσοτόπουλος μια δήλωση, θα την έχετε ακούσει νωρίτερα Εμείς το είπαμε εχθές. Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε όλη αυτήν. Όλα αυτά, κατά την άποψή μου, τα κροκοδίλια δάκρυα για τον εμπορικό κόσμο της Αθήνας, από αυτούς που έχουν ακολουθήσει αυτές τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει σε περίπου 250.000 λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 80.000 λουκέτα μέχρι το 2013 στον εμπορικό κόσμο. Επομένως, από εκεί και πέρα να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα του παραεμπορίου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το παραεμπόριο, το οποίο δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε κάθε μεγαλούπολη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας. Τι έχει γίνει σε αυτές τις χώρες και πώς έχει αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Εσείς τα κάνετε, αυτό... Δεν με νοιάζει τι έγινε στη Ρώμη. Εμείς, εγώ κύριε Χατζή, για να κερδίσουμε χρόνο, εγώ θα βοηθήσω σε αυτό. Αναλύστε τη δική σας πρόταση. Η δικιά μου την πρόταση. Στην Ελλάδα θα σας πω, επειδή έχουμε και μια ευρωπαϊκή οπτική από ό,τι φαίνεται σε μια αντίθεση με κάποιους άλλους. Βλέπουμε τι γίνεται στις άλλες πόλεις του κόσμου και γι' αυτό ακριβώς έρχομαι στη δική μου πρόταση που βασίζεται και στις άλλες πόλεις του κόσμου που έχουν λύσει αυτά τα προβλήματα. Τι έχει γίνει λοιπόν σε αυτές τις άλλες πόλεις? Αυτό που έχει γίνει είναι να γίνεται μια προσπάθεια οριοθέτησης
εκτός εμπορικών δρόμων, έτσι, όχι μέσα δηλαδή όχι στην Ερμού. Δηλαδή. Ακριβώς, όχι μέσα στην Ερμού, όχι μέσα στο Σύνταγμα, όχι σε άλλους τέτοιους εμπορικούς δρόμους, με τη μορφή των ελεύθερων αγορών. Με μία μορφή, προφανώς μιλάμε για νόμιμα προϊόντα, έτσι, δεν συζητάμε για προϊόντα τα οποία είναι από μιμήσεις και έρχονται με τη μορφή, πώς έρχονται, το γνωρίζουμε όλοι. Αυτοί που πουλάνε τώρα μαϊμούδες πουλάνε, δεν πουλάνε. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για αυτούς εμείς. Όταν μιλάμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αν δεν πουλήσουν μία πραγμάτια, είτε θα καταλήξουν στην εγκληματικότητα, είτε θα καταλήξουν να γίνονται... Ποιος το κρίνει αυτό, δηλαδή, ποιος για ένα παράνομο, πώς το κρίνει αυτό, ποιος θα κρίνει, δηλαδή, ότι πρέπει να πουλήσει και ποιος δεν πρέπει, γιατί δεν το καταλαβαίνω, η γραμμή είναι ή στον νόμο και την παρανομία ή μετά σε ένα κριτήριο το οποίο πού το πρέπει να δοθούν περισσότερες άδειες σε υπαίθριες αγορές, να οριοθετηθούν οι υπαίθριες αγορές εκτός εμπορικού κέντρου, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να δίνουμε τη δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ξέρω ότι είναι ωραίο και πιστεύω ότι αρέσει και σε πάρα πολύ κόσμο και το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος, κύριε Χατζή. Παρακαλώ. Δεν είναι παρεμπόριο. Είναι νόμιμο προϊόν. Μα γι' αυτό ακριβώς απαντάω. Σε αυτό σας απαντάω κι εγώ. Επιτρέψτε μου λίγο να το βάλω. Αν θέλουμε να το χτυπήσουμε, κύριε Χατζή, ας συζητήσουμε για τους ελέγχους σε σημεία ισότητας. Ας συζητήσουμε για το παρεμπόριο. Έχετε δίκιο. Αυτά τα λέμε. Ένα λεπτό να μιλήσουμε λίγο για την Αθήνα τώρα. Την αλυσίδα και μετά θα μιλήσουμε τον κύριο Δρίτσα για τον Πειραιά. Τα κυκλώματα έτσι ώστε να καταλήγουν μετά στην Πατησία. Κύριε Σακελαρίδη, το ερώτημά μου για να το δούμε από την αρχή και γιατί το λέω, δεν θέλω να παρεξηγηθεί τίποτα από τη θέση σας και να είναι καθαρό. Έχουμε λοιπόν περιοχές παρεμπορίου. Το τι γίνεται πέρυξ του Πολυτεχνείου, ΑΣΟΕ και τα λοιπά, το ξέρουμε όλοι και πόσες φορές έχει καταγγελθεί ότι χρησιμοποιούσαν και το παλαιότερο άσυλο κάποιοι από αυτούς. Έχουμε λοιπόν κυρίως παράνομους μετανάστες, οι οποίοι ασχολούνται με το παραεμπόριο, αλλά όχι μόνο παράνομους μετανάστες, και Έλληνες πολίτες που το κάνουν. Η πολιτική σας, αν εκλεγείτε δήμαρχος, θα είναι αυτοί οι άνθρωποι να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη φυλακή ή όχι? Αυτό καταρχήν δεν έχει να κάνει με το Δήμο, έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. Ναι. Αν γίνονται έλεγχοι, από εκεί και πέρα αυτό το ζήτημα, κατά την άποψή μας, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, δεν πρέπει να κοιτάμε τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, που είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, που σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να κοιτάμε τα κυκλώματα που βρίσκονται πίσω από αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην φτάνουν στο σημείο να πουλάνε τα εμπορεύματα αυτά στους χώρους αυτούς που είπατε. Επειδή όταν κάποιος περνάει με ένα κόκκινο φανάρι, μπορεί να τον σταματήσει κάποιος να πει ότι έχει πάρα πολλούς λόγους. Επιτρέψτε μου να το πω, βεβαίως και είναι. Πολλούς λόγους να το κάνει. Αλλά αν δεν πιάσεις ενδεχομένως το νήμα από την άκρη, μπορεί να μην οδηγηθείς ποτέ προς τα πάνω. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι. Ή μπορεί να το πιάσεις από την άλλη άκρη και είναι να φτάσεις. Είναι συγκεκριμένο. Αυτό λέμε. Ναι, αλλά για να μην φανεί ότι αποφεύγεις να πιάσεις την άκρη. Γι' αυτό σας ρωτάω. Τον παράνομο μετανάστη, ο οποίος κάνει εμπόριο, λαθρεμπόριο στην πραγματικότητα. Λαθρεμπόριο στο κέντρο της Αθήνας ή στο απόκεντρο της Αθήνας. Τι θα τον κάνει? Η γνώμη σας πολιτικά είναι ότι πρέπει η αστυνομία να τον συλλάβει, να τον στείλει φυλακή και ενδεχομένως να τον απελάσει ή όχι? Η γνώμη μου και αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι όπως είπατε κι εσείς, πρέπει να ξεκινήσουμε να πιάνουμε το νήμα από κάπου για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλετε κι εσείς και εγώ και ο κύριος Χατζής, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πιάσουμε το νήμα από την πλευρά του πάνω κρίκου της αλυσίδας. Ποιος είναι αυτός ο πάνω κρίκος της αλυσίδας? Ναι. Είναι αυτοί οι οποίοι φέρνουν τα εμπορεύματα από το εξωτερικό μέσα από ελεύθερα κοντέινερ που περνάνε που δεν γίνονται τελωνιακοί έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο φτάνουν σε αποθήκες οι οποίες είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας και κάνουμε τα στραβά μάτια ότι υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν. Και από εκεί πέρα αυτοί είναι οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στο σημείο μετά να πουλάνε αυτή την πραγματικότητα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί λίγο, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Για να είναι καθαρό αυτό το ερώτημά μου. Νομίζω είναι καθαρή και η απάντησή μου, κύριε Βαγγελάτο. Βεβαίως. Αλλά εγώ νιώθω ότι θέλω να ένα-δύο σημεία να τα επισημάνω ξανά. Επειδή μας ακούει ένας καταστηματάρχης της Αθήνας τώρα. Λέτε, ο οποίος λοιπόν, δεν κλείνει από το παρεμπόριο, κλείνει από το χαράτσι, κλείνει από τη μείωση του διαθέσιμου από πολλά άλλα. Δήματος, αυτά, κλείνει από τους φόρους, αυτό που λέει, κλείνει από πολλά, όλα τάκη, αυτά τα ζητήματα που ο κύριος Πιλιοτόπουλος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλείνουν τα αυτιά τους τον παράνομο έμπορο, τον λαθρέμπορο. Συγγνώμη, για κυβέρνηση θα ψηφίσουμε τώρα ή για δήμαρχο? Εσείς είπατε προηγουμένως ότι είναι καθαρά αυτοκυβερνητική η παρουσία σας. Θέλετε να το συζητήσουμε σοβαρά, κύριε Χατζή? Αυτό. Πολύ ευχαριστώ, θα το συζητήσουμε. Τον παράνομο έμπορο. Και τη σχέση υπάρχει ανάμεσα με την κεντρική διοίκηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τον λαθρέμπορο που είναι έξω από το μαγαζί, η γωνία πιο κάτω. Τον συλλαμβάνει, λέτε, πρέπει να τον συλλαμβάνει το κράτος ή δεν πρέπει να τον συλλαμβάνει? Εμείς λέμε ότι πρώτα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, και θα σας το πω ακόμα μια φορά, κύριε Βαγγελάτο, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα έτσι ώστε να μην υπάρχει ο παράνομος έμπορος που λέτε. Για να μην ερμηνεύσω αυτό που λέτε, όχι, σας ρωτώ ξανά, τον συλλαμβάνει ή όχι? Ναι, εγώ να σας θέσω την ερώτηση διαφορετικά. Όχι, αν δεν έχετε όχι, να μου απαντήσετε, όχι, να το δεχτώ να πάμε παρακάτω. Αλλά μην το απαντάτε στην ερώτησή μου με ερώτηση. Που με ρωτάτε είναι σαν να λέτε ότι δεν πρέπει να πιάνουμε τον χονδρέμπορο αυτόν που βρίσκεται δηλαδή στον πάνω κρίκο τη αλυσίδα. Όχι, να τον πιάνουμε, να τον βάλουμε φυλακή.
γιατί να μην ξεκινάμε από αυτό και να ξεκινάμε από τον τελευταίο. Να ξεκινάμε. Την παρανομία όταν τη βλέπουμε, τη βρίσκουμε και τη συλλαμβάνουμε ή κάνουμε μια αξιολόγηση. Ή κάνουμε μια αξιολόγηση που λέει, κρίνω ότι αυτός είναι μικρό ψάρι και τον αφήνω έξω και τον πάω και ψάχνω τον άλλον και το παρεμπόριο αν θύμα αυτό το πρόβλημα. Εμείς κοιτάξτε, γιατί θέλουμε, επειδή υπάρχει και το ζήτημα αυτό που λέει η κυρία Καλογεροπούλου, ότι είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα της αστυνομίας. Συλλαμβάνει ο Δήμαρχος της Αθήνας. Η αστυνομία συλλαμβάνει όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ελαφρύνει. Το θέμα της ασφάλειας της πόλης. Όχι, νομίζω ότι είναι. Μεγάλη σημασία και για το Δήμο Αθηναίων. Αλλά. Θα μου επιτρέψετε όμως. Ναι. Ας μιλήσω υποψήφια. Επιτρέψτε μου να ακούσω και τον Όχι, θα μου επιτρέψετε. Είναι κρίσιμο και ξέρω, δεν θέλω να παρεξηγήσω. Να το πει και μετά. Να το πει και μετά. Θέλω να είναι καθαρό. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, επειδή ακριβώς μας ενδιαφέρει και η νομιμότητα και μας ενδιαφέρει και ο εμπορικός κόσμος της Αθήνας και επειδή θέλουμε να δώσουμε πραγματικές και όχι επικοινωνιακές λύσεις, όπως πηγαίνει ο κύριος Μηταράκης στις επιχειρήσεις Σκούπα μαζί με τα μάτια να βγαίνει φωτογραφίες και την επόμενη μέρα συνεχίζεται να υπάρχει αυτό το φαινόμενο με τα. Με τις αγορές. Αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων. Και το παρεμπόριο. Πάνε με άλλους. Ναι, 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 αλλά δεν είναι αυτό. Κατηγορούνται και βγάζουν φωτογραφίες. Μην το ανοίξουν. Αλλά επειδή την επόμενη. Αυτό που σας λέω ακριβώς είναι επειδή δεν θέλουμε να γίνεται αυτό το πράγμα τη μία μέρα και να συνεχίζεται. Εμείς λέμε ότι αυτό που πρέπει να χτυπηθεί είναι τα κυκλώματα, το χονδρεμπόριο του παραεμπορίου και πάνω απ' όλα να αντιμετωπιστεί και η κοινωνική κατάσταση που οδηγεί τον κόσμο να πηγαίνει και να καταναλώνει προϊόντα παραεμπορίου. Μην κλείνουμε τα μάτια μας σε όλα αυτά. Πιστέψτε με. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συλλαμβάνεται ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας. Εγώ σας λέω μα και αυτό είναι υπεύθυνος. Ναι, αλλά είναι περισσότερο υπεύθυνος. Έδωσε την απάντησή του νομίζω τρεις φορές. Τον χρειάζεται παραπάνω. Είναι σαφές. Περίμενε, μου το είπε προσωπικά. Τι δεν λέω τίποτα δηλαδή. Αυτό ακούσαμε. Είμαι εγώ εμπλεκόμενος με τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας. Όχι, δεν το λέτε. Αλλά με συγχωρείτε, άμα σας λέω αν πρέπει να συλλαμβάνουμε τον τελευταίο κρίκο ή τον πρώτο και με κατηγορείτε ότι δεν είναι και να συλλαμβάνουμε την παρανομία όπου τη βλέπουμε. Όχι να την αφήνουμε μια παρανομία θεωρώντας ότι υπάρχει μια άλλη και αφού υπάρχει μια άλλη παραπάνω. Ποια είναι μεγαλύτερη παρανομία? Ποια είναι μεγαλύτερη? Δεν το συζητάμε. Αλλά αν δεν πιάσει τον από κάτω. Δεν θα πιάσει ποτέ τον από πάνω, αν θέλετε τη γνώμη. Εγώ νομίζω αν δεν πιάσει τον από πάνω, δεν θα πιάσει ποτέ τον από κάτω. Είναι η δική σας γνώμη, εσείς κρίνεστε ούτως ή άλλως, εμείς ρωτάμε. Ελένη. Λοιπόν, κύριε Σακελαρίδη. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας που όταν σκοτεινιάζει δεν μπορεί να βγει ο κόσμος έξω. Εγώ δεν είμαι υπέρ της αστυνόμευσης, είμαι υπέρ της ανάπτυξης. Έχετε κάποια πρωτότυπη ιδέα που θα αλλάξει αυτό το κλίμα και ο κόσμος θα μπορεί να κυκλοφορεί, να ξεκινήσουμε από το βασικό, πλέον ελεύθερα στους δρόμους της Αθήνας. Βεβαίως. Στις γειτονιές της Αθήνας. Βεβαίως, γιατί είναι και δικιά μας αγωνία αυτή, κυρία Καλογεροπούλου. Ξέρετε, υπάρχουν τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το ζήτημα της ίδιας αστυνόμευσης. Όπου έχω επανειλημμένα τοποθετηθεί στο ζήτημα, λέγοντας ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει μια σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομίας, έτσι ώστε να υπάρχει αστυνομία και να υπάρχει αστυνόμευση, έτσι ώστε ο πολίτης να νιώθει μια ασφάλεια στις γειτονιές που πραγματικά υπάρχουν τα οργανωμένα εγκλήματα, τα οργανωμένα κυκλώματα του εγκλήματος, έτσι ώστε πραγματικά να βρίσκονται στους χώρους όπου ο κόσμος και οι πολίτες τους έχουν ανάγκη. Ένα είναι αυτό. Δεν λύνεται όμως μόνο με την αστυνόμευση η εγκληματικότητα. Για παράδειγμα, όλες αυτές οι γειτονιές, τις οποίες ξέρουμε ποιες είναι υποβαθμισμένες συνοικίες της Αθήνας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα της εγκληματικότητας και να μπορέσει ο κόσμος να νιώσει πάλι ασφάλεια, αυτό θα γίνει κυρίως μέσα από μια σειρά από διάφορες κοινωνικές πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν στις γειτονιές αυτές, μέσα από προσπάθειες τόνωσης της οικονομικής ζωής στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία στην πόλη. Ξέρετε, η εγκληματικότητα ανθεί εκεί που υπάρχουν σκοτεινές τρύπες. Εκεί όπου στην ουσία κλείνουν τα μαγαζιά, εκεί που δεν υπάρχει ηλεκτροφωτισμός, εκεί που αφήνονται οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι στη μοίρα τους να ρημάζονται. Πάω αν μπορέσουμε να τονέσουμε τη ζωή στις περιοχές αυτές, τότε θα δώσουμε και το αίσθημα ασφάλειας πίσω στους πολίτες σε συνδυασμό και με την αστυνόμευση που σας είπα και πριν. Κάντο, γιατί μετά θέλω να... δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να ρωτήσουμε το βασικότερο από όλα. Πού θα βρεθούν τα χρήματα για όλα αυτά? Εντάξει, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει προβλήματα οικονομικά. Εντάξει, είναι δεδομένο αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα επιμείνω στο ερώτημά μου, διότι, κύριε Σακελαρίδη, διότι δεν μου απαντήσατε. Μιλήσατε για παρεμπόριο. Ξαφνικά έρχεστε και μου κάνετε μια προσωπική επίθεση και μου λέτε, σας παρακαλώ, κύριε Βαγγελάτο, σας παρακαλώ θερμά. Σας παρακαλώ θερμά και μου λέτε ότι δεν λέμε για τους παραπάνω και λέμε για τους παρακάτω. Εμείς λέμε και για τους παραπάνω. Και για τους παρακάτω. Άρα συμφωνούμε. Κάπου, ναι,
Άρα λοιπόν κάπου υπάρχει να βρούμε τον Γκρίκο. Αυτό που πρέπει να μην συμφωνήσουμε σε αυτό. Εγώ λοιπόν, άμα πιάσω τον παρακάτω, με πάει στον παραπάνω. Τον παραπάνω, με πάει στον παρακάτω. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Εγώ δεν είμαι και οπορτουνιστής. Λοιπόν, έχω αυτή την άποψη χρόνια. Πιστεύω λοιπόν το εξής. Εσείς έχετε τη δυνατότητα, μάλλον πιστεύω, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχετε τη δυνατότητα να βάλετε μια τάξη στο κέντρο της Αθήνας? Θέλετε η αστυνομία να αστυνομεύει το κέντρο της Αθήνας? Θέλετε να αστυνομεύει τα εξάρχεια? Σας ενοχλεί η παρουσία της? Πάμε να ακούσουμε απάντηση. Τίποτα άλλο. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί η παρουσία της αστυνομίας όταν η αστυνομία συμπεριφέρεται με τον τρόπο που θα έπρεπε να συμπεριφέρεται. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις και αστυνομικής αυθαιρεσίας. Και να ενεργούν οι αστυνομικοί με τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με το λειτουργήμα του αστυνομικού, έτσι ώστε πραγματικά να κάνει τον πολίτη να νιώσει ασφάλεια. Επειδή με ρωτάτε αν θέλουμε να μπει μια τάξη στο κέντρο της Αθήνας, προφανώς θέλουμε να μπει μια τάξη στο κέντρο της Αθήνας, αλλά το ερώτημα είναι πώς θα μπει αυτή η τάξη στο κέντρο της Αθήνας και τι εννοούμε τάξη στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί η πραγματική ερώτηση είναι το τι πρέπει να κάνει η αστυνομία και πώς πρέπει πραγματικά ο πολίτης να νιώθει και ασφάλεια και να νιώθει ότι μπορεί να υπάρχει και να κυκλοφορεί και να καταναλώνει και να διασκεδάζει και να κάνει την κοινωνική του ζωή μέσα σε μια πόλη με ασφάλεια. Αν αυτό, για να γίνει αυτό, επειδή μιλάμε για το κέντρο-κέντρο της πόλης, έτσι το στενό πυρήνα, Ακαδημία, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Χαριλάου, Τρικούπη και προς τα πάνω, μέχρι το Παγκράτη, μέχρι δεν ξέρω κι εγώ πού. Όταν ο κόσμος βλέπει παρατεταγμένες κλούβες στον ΜΑΤ, χωρίς να υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος. Χωρίς να υπάρχει αντικειμενικός λόγος. Συμμερίζεστε και εσείς τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας. Συμμερίζεστε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τους λαθρομετανάστες. Τι εννοείτε? Περί μια απέλαση των λαθρομεταναστών, περί της ελεύθερης εισόδου στη χώρα. Αυτό τώρα καταρχήν δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει, ας πούμε, όχι, να το ρωτάτε σε ένα δήμαρχο, σε ένα υποψήφιο δήμαρχο. Ωραία. Γιατί η δημοτική αρχή συγκεκριμένα υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αν θέλετε, αλλά τα οποία μπορεί να κάνει σε σχέση με το ζήτημα των μεταναστών. Πάω στο οικονομικό γιατί θέλω να το περάσουμε. Επειδή βάλατε μια σειρά ζητήματα. Από τις κοινωνικές υπηρεσίες μέχρι το έργο το οποίο θα γίνει για να δοθεί μια πνοή στην πόλη. Όλα αυτά χρειάζονται λεφτά. Σαφώς. Επειδή λεφτά δεν υπάρχουν, σαφώς, το ξέρουμε, θέλω να μας πείτε πού θα βρείτε τα χρήματα. Θα βάλετε μεγαλύτερα τέλη δημοτικά εκεί όπου μπορείτε? Ποιος είναι ο τρόπος να βρείτε τα χρήματα για να υλοποιήσετε αυτό? Όλοι συμφωνούμε ότι τουλάχιστον με τις τελευταίες μνημονιακές ρυθμίσεις και μέσα από τον Καλλικράτη έχουν περικοπεί περίπου κατά 60% οι πόροι προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Σημασία έχει, είναι δύο πράγματα, κύριε Βαγγελάτο. Πρώτα απ' όλα, αν θέλουμε να έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία να διεκδικεί χρήματα και πόρους από την κεντρική κυβέρνηση. Δεν και θα αυτό... πάρετε. Δεν ναι, θα πάρετε. Ναι, το ξέρετε γιατί δεν έχουν δηλαδή. Δεν είναι... Επιτρέψτε μου. Ο Δήμος Αθήνας έχει ένα θεσμικό βάρος που θα μπορούσε να έχει αξιοποιήσει τη δύναμή του αλλιώς, έτσι ώστε να έχει διεκδικήσει περισσότερους πόρους. Ένα είναι αυτό, αλλά γιατί μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό το πράγμα και στην ουσία. Είτε εγώ σας πω ότι θα πάρουμε, είτε μου πείτε εσείς ότι δεν θα πάρουμε. Όχι, είναι δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Προφανώς, από τη στιγμή που δεν έχει δοκιμαστεί και από τον κύριο Καμίνη, έτσι ώστε να ξέρουμε αν υπάρχει τελικά τέτοιο αποτέλεσμα. Το άλλο το ζήτημα είναι το πώς θα μπορείς έστω να διαχειριστείς αυτούς τους πόρους με έναν τρόπο πιο λειτουργικό και πιο συγκεκριμενοποιημένο, έτσι ώστε να απαντάει σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες, όπως σας έλεγα πριν. Τι θέλω να σας πω. Εμείς πιστεύουμε ότι παρόλο αυτή την οικονομική εξυγίανση για την οποία επέρεται ο κύριος Καμίνης, εμείς λέμε ότι υπάρχουν ακόμα πόροι, υπάρχουν δυνατότητες ανακατανομής πόρων, έτσι ώστε όχι να διαλύεται να διαλύονται οι κοινωνικές υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες γενικά του Δήμου, όπως έγινε στην περίπτωση της εξυγίανσης του κυρίου Καμίνη, αλλά να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος ώστε να οικονομήσουμε περισσότερα έξοδα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Συγκεκριμένος τρόπος, να σας πω. Να σας πω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί θέλω να το πείτε, γιατί τα οικονομικά είναι ένα κρίσιμο θέμα. Θα ευχαριστήσω την Ελένη και τον Τάκη. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα ζητήσω 5 λεπτά ακόμα να μείνει κοντά μας ο κύριος Σακελαρίδης. Σταυρίλ Σακελαρίδη προσκεκλημένο μας. Θα καλησπερίσω και την Κατερίνα Κρυβοπούλου, τον Γιώργο Κίρτσο και τον Γιάννη Ρουμπάτη. Άφησα πριν ένα κομμάτι κενό, τα οικονομικά, που νομίζω ότι είναι ένα κρισιμότατο θέμα, μαζί με την ασφάλεια, είναι ίσως τα δύο πιο μεγάλα ζητούμενα από τις ερωτήσεις των πολιτών που φτάνουν. Και ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να ολοκληρώσετε την απάντησή σας και αν και οι συνάδελφοι μου έχουν κάτι να ρωτήσουν, να το ακούσουμε και αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Σακελαρίδη. Κοιτάξτε, για να μην μακρηγορήσω πάρα πολύ, να μπω κατευθείαν στο ψητό πώς μπορούμε να βρούμε χρήματα. Να σας πω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα από τα οικονομικά του Δήμου της Αθήνας. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχουν κάποιες υπερεργολαβίες, οι οποίες δίνονται σε διάφορες εταιρείες. Δεν υπονοώ τίποτα σκανδαλώδες, εννοώ ότι δίνονται αυτές οι υπεργολαβίες, όπως για παράδειγμα για τη συντήρηση των απορριμματοφόρων δίνονται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία με έναν προϋπολογισμό της τάξης των 24 εκατομμυρίων ευρώ τη στιγμή που υπάρχει τεχνική υπηρεσία του Δήμου που μπορεί να κάνει και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συντήρηση στα απορριμματοφόρα. Ένα αυτό. Αντίστοιχα, για να συνδεθεί το δημοτολόγιο του Δήμου της Αθήνας με τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα ΚΕΠ,
δόθηκαν μια υπεργολαβία σε μια εταιρεία της τάξης των 900.000 ευρώ τη στιγμή που υπάρχει μια διεύθυνση πληροφορική στο Δήμο της Αθήνας και μια δημοτική ανώνυμη επιχείρηση για τη μηχανοργάνωση στο Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν οι υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν οι διευθύνσεις στο εσωτερικό του Δήμου της Αθήνας, εμείς επιλέγουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου της Αθήνας για να δίνουμε στην ουσία με τη μορφή της υπεργολαβίας σε επιχειρήσεις εκτός Δήμου Αθήνας. Υπάρχουν τέτοιες. Παγκοσμίως, όπου το δημόσιο πήγε να κάνει τέτοιες δουλειές, αποδείχθηκε ότι οι ιδιώτες είναι πιο φτηνοί. Εδώ θα διαφωνήσουμε. Αυτό λοιπόν σας το λέω γιατί αν το θέμα είναι να βρεθούν τα χρήματα. Γιατί σας ρώτησα πού θα βρείτε τα χρήματα για να τα κάνετε όλα αυτά. Να βρεθούν τα χρήματα επειδή θα κοπούν οι δουλειές που δίνονται σε ιδιώτες και θα επιστρέψουν στο Δήμο. Προσωπικά έχω μεγάλα ερωτηματικά αν ο στόχος θέλει. Εγώ θα, εντάξει, θα διαφωνήσω ας πούμε σε επίπεδο ότι. Δηλαδή αυτό που είπατε τώρα. Δηλαδή εγώ επειδή έχω μια αίσθηση. Αυτό δεν είναι θέμα, είναι, έτσι κι αλλιώς δεν θα. Εσείς είστε υποψήφιος, εμείς βάζουμε τα ερωτήματα. Αντιθέτως, ένα πολύ μεγάλο κόστος επιβάρυνσης του δημοσίου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και στην Ελλάδα. Στο δημόσιο στην Ελλάδα έχει να κάνει αυτό με το περίφημο outsourcing, με τις υπεργολαβίες, όπου δίνονται στην ουσία διάφορα κομμάτια τα οποία γινόντουσαν στο εσωτερικό του δημοσίου από ανθρώπους του δημοσίου που είχαν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία και τη συσσωρευμένη γνώση σε επιχειρήσεις εκτός δημοσίου. Το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο. Ξέρετε πόσα χρήματα θα χρειάζεται για να το υλοποιήσετε. Εμείς αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας. Προφανώς δεν το έχει παρουσιάσει κανένας άλλος το πρόγραμμά του έτσι κι αλλιώς. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε και το πιο πλήρες πρόγραμμα σε αυτή τη χρονική περίοδο για όλους τους λόγους που σας είπα ότι είμαστε μια δημοτική κίνηση με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχουμε πάρα πολύ καλή επικόνηση των οικονομικών του Δήμου, επειδή έχουμε και συγκεκριμένους ανθρώπους. Στο πρόγραμμά σας, πόσα λεφτά θα κοστίσει και πού θα τα βρείτε. Αυτά όλα θα σας τα πούμε. Ωραία. Και νομίζω ότι όταν θα τα πούνε και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι, θα γίνει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αν μου επιτρέπετε, μία κουβέντα ακόμα σε σχέση με το οικονομικό, για, κατά τη δική μας άποψη, αυτό που έχει σημασία και αυτό που θέλει πραγματικά, που χρειάζεται πραγματικά να κάνει ένας δήμαρχος, είναι να προσπαθεί να βρίσκει τρόπους να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, η απάντηση του τύπου «δέχομαι με στοικότητα ό,τι μου φέρνει η κεντρική διοίκηση» δεν μπορεί να είναι απάντηση ενός δημάρχου στην περίοδο της κρίσης, στην περίοδο του μνημονίου. Να ρωτήσω ποιος από τους τρεις συνάδελφους μου θέλει να υποβάλει ερώτημα. Ο κύριος Καμένης, ο δήμαρχος, υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλίσει σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια που δείχνει και μια προσέγγιση του θέματος. Και εξωστρέφεια. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση και στο θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εσείς πώς θα τα διεκδικήσετε, τι σκέπτεστε να κάνετε? Προφανώς είναι ένας πόρος αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε αυτή τη στενότητα που έχουμε σε σχέση με τα οικονομικά της κεντρικής διοίκησης, τα ΕΣΠΑ προφανώς είναι μια αδιέξοδος σε σχέση με αυτά τα προβλήματα χρηματοδότησης. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε πότε θα έρθουν και πώς θα έρθουν αυτά τα χρήματα τα οποία λέει ο κύριος Καμίνης. Στην ουσία υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία δεν έχουν μπει στον προϋπολογισμό αυτό τον ΕΣΠΑ. Είπε ο κύριος Καμίνης για αυτή την περίοδο μίλησε για 140 εκατομμύρια ευρώ. Μένει να μπουν στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ, να δούμε τι πραγματικά θα γίνει και πώς θα ολοκληρωθούν όλα αυτά. Δηλαδή να μην είναι προεκλογικές εξαγγελίες. Προφανώς και από τη δική μας την πλευρά έχουμε ένα σχεδιασμό και είμαστε ήδη και σε επαφή και με τις Βρυξέλλες και με το μέσο του Ευρωβουλευτή μας. Εκεί πέρα και γίνονται τέτοιου τύπου επαφές σε σχέση με την προσέγγιση αυτού του ζητήματος στον ΕΣΠΑ και προφανώς και αυτό μπορεί να είναι μία μορφή χρηματοδότησης ανάμεσα σε άλλες που πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα βρούμε για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τα προβλήματα. Ναι. Δεν είδα όλη τη συζήτηση γιατί ήμουν στον δρόμο και ενδεχομένως να έχει καλυφθεί. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω έτσι όσο πιο επιγραμματικά μπορείτε, κύριε Σακελαρίδη. Ποιο νομίζετε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αθήνας αυτή τη στιγμή? Μας είπε τους άξονες της πολιτικής του. Okay. Το λέω για λόγους χρόνου. Να ρωτήσω εγώ ένα θέμα ακόμα. Βίλα Αμαλία, ας πούμε. Ζήτημα που απασχόλησε πολύ. Είστε υπέρ των όσων συνέβησαν ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι. Δηλαδή υπάρχουν στην ουσία είναι η Βίλα Αμαλία, είναι η δημοτική αγορά της Κυψέλης, διαφορετικά με διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά έχουν μια κοινή φιλοσοφία από πίσω. Τι θέλω να σας πω. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ακίνητης περιουσίας είτε του Δήμου είτε του Δημοσίου, το οποίο παραμένει παρατημένο και αχρηστευμένο και αχρηστεύεται μέσα στην πόλη. Επειδή είτε δεν υπάρχει καν η έγνοια να αξιοποιηθεί, είτε δεν υπάρχουν οι πόροι, είτε οτιδήποτε άλλο. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχει κόσμος ο οποίος νιώθει την ανάγκη
να βρει διάφορους χώρους, γιατί δεν υπάρχουν και χώροι μέσα στην πόλη. Εγώ αυτό σας λέω στην περίπτωση, ειδικά επειδή την ήξερα την περίπτωση της δημοτικής αγοράς της Κυψέλης και είχα πάει και αρκετές φορές και εγώ προσωπικά και είχα βρεθεί σε πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις, παραστάσεις, προβολές ταινιών στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, εκεί που ο κόσμος στην ουσία έσωσε τη δημοτική αγορά της Κυψέλης από την κατεδάφιση. Εγώ μιλάω και για τη Βίλα Αμαλία, γιατί ήταν ένα θέμα που φώτισε πολύ. Ναι, επειδή εγώ σας λέω για τη δημοτική αγορά της Κυψέλης, επειδή την ήξερα αυτή την περίπτωση πολύ καλά. Τη Βίλα Αμαλία δεν την ξέρετε, δεν θέλετε να μιλήσετε. Όχι, δεν υπάρχει θέμα να μην μιλήσω για τη Βίλα Αμαλία. Μπορώ να σας πω για τη Βίλα Αμαλία για να μην φαίνεται ότι εκφεύγω. Για να μην φαίνεται. Το λέω σαν περίπτωση, σαν θέμα γιατί ο Δήμος είχε ρόλο εκεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Κύρτσο. Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Κατά την άποψή μου δεν πρέπει να υπάρχει μία προσπάθεια, γιατί αυτό που έγινε στη Βίλα Αμαλίας ήταν μια επικοινωνιακού τύπου προσπάθεια της κυβέρνησης να προσανατολίσει από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Να δείξει δηλαδή ότι η Βίλα Αμαλίας είναι φταίει για τα δεινά της κοινωνίας στο κέντρο της Αθήνας, πήγε στην ουσία, έβαλε σιδεριές και μετά από 1,5 χρόνο δεν έχει γίνει το παραμικρό. Η Βίλα Αμαλίας είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως ήταν την ημέρα που της φράγησαν. Εδώ πάντως είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και ένα δίλημα, αν θέλετε. Που πολλές φορές έχει άλλες απαντήσεις. Στη Γερμανία υπάρχουν δήμοι οι οποίοι πραγματικά λειτουργούν διαφορετικά. Αλλά εδώ δεν το πετύχαμε. Mm-hmm. Γιατί οι χώροι αυτοί δεν ήταν χώροι που σε όλες τις περιπτώσεις είχαν τον τρόπο λειτουργίας που λέτε. Ήταν χώροι οι οποίοι έκλειναν, γίνονταν ακόμα και άντρο για εγκληματικές πράξεις. Είναι χώροι οι οποίοι δεν είχαν καμία λογική διαχείρισης. Ήταν άλλα πράγματα που εξυπηρετούσαν. Γιατί μπορώ να σας πω. Δεν μιλάω για όλους. Ναι. Δεν μιλάω για όλους. Υπάρχουν περιπτώσεις. Μιλάω για περιπτώσεις. Και λέω ένα ακόμα. Το να υπάρχουν αυτοί οι χώροι δράσεις. Η περίπτωση της Βίλα Αμαλίας δεν είναι αυτή η περίπτωση που περιγράφεται. Μπορεί να είναι άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Δεν μιλάω. Εγώ τώρα έχω ξεφύγει επειδή είδα ότι και εσείς δεν θέλετε να μείνουμε στη Βίλα Αμαλία. Μιλάω συνολικά. Λέω λοιπόν ότι το να υπάρχουν οι χώροι που οι πολίτες θα μπορούν ελεύθερα να εκφράζονται, είμαστε όλοι υπέρ. Και έτσι πρέπει να είναι. Μήπως αυτού του είδους οι καταλήψεις οδηγούν κάποιες φορές. Πέστε μου. Ναι. Σε καταστάσεις οι οποίες είναι αυτές που και οι δυο ή τέσσερις μας εδώ παραδεχόμαστε. Σας το λέω ειλικρινά. Κατάληψη που κρατάει δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, τι είναι. Σας το λέω ειλικρινά ότι πραγματικά αυτού του τύπου καταλήψεις, τις οποίες γίνονται για τους λόγους που σας είπα πριν, στην ουσία έρχονται να καλύψουν την ανυπαρξία δημόσιων χώρων για την έκφραση, την πολιτιστική έκφραση και την πολιτική συζήτηση μέσα σε μία μεγαλούπολη. Δηλαδή, στην ουσία. Θα το επιτρέπατε εσείς στο Δήμο αυτό ρωτάω. Εμείς θα θέλαμε από τη δική μας την πλευρά να έχει αξιοποιηθεί όλη αυτή η περιουσία έτσι ώστε να δοθούν διέξοδοι και για την πολιτιστική έκφραση. Μέχρι να αξιοποιηθεί, αν εσείς είστε δήμαρχος, αν γίνουν τέτοιες καταλήψεις, θα τις επιτρέψετε ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θα πούμε πηγαίνετε, κάνετε καταλήψεις στους χώρους του Δήμου. Αν γίνει καταλήψη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση με αυτούς οι οποίοι θα κάνουν αυτές τις καταλήψεις, έτσι ώστε τουλάχιστον μέχρι να αξιοποιηθούν από το Δήμο να λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος να μην είναι επιβλαβής για το γύρο, Νίκο, για την κοινωνία, ναι, και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να εκμεταλλευτούμε και να βγάλουμε κάτι καλό από αυτές τις υποθέσεις και να μην τις δαιμονοποιούμε. Νίκο, μια κουβέντα, επειδή θα τελειώσει η συζήτηση από ό,τι βλέπω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς προσεγγίζετε τους άξονες που αναφέρετε, τους τέσσερις άξονες. Αναρωτιέμαι, έχετε σκεφτεί το τι θα κάνετε ώστε η Αθήνα, όταν εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, να γίνει ξανά ελκυστική ώστε να έρχονται περισσότεροι ξένοι τουρίστες και να μένουν, δηλαδή να αυξηθούν οι διανυκτερεύσεις, ένα. Δεύτερον, και να μπει η Αθήνα να έχει τη θέση που πραγματικά της αξίζει. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Υπάρχει όλοι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα έχουν περάσει από σχολεία που έχουν μελετήσει την ιστορία της χώρας μας πολλές φορές πολύ περισσότερο από εμάς. Και αναρωτιέμαι τι πρόγραμμα σκέφτεστε να εφαρμόσετε ώστε η Αθήνα να ξαναγίνει ελκυστική στους ανθρώπους που θέλουν να δουν την ιστορία μας, τους ανθρώπους, τον τρόπο ζωής μας. Να απαντήσεις και σε αυτό και να ολοκληρώσουμε. Ευχαρίστως. Εμείς αυτό που σκεφτόμαστε, κύριε Ρουμπάτη, είναι στην ουσία ότι πρέπει να δώσουμε μια προσπάθεια να μην δοθεί τόσο μεγάλο βάρος μόνο σε έργα βιτρίνας στο κέντρο της πόλης, αλλά να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και αισθητικά, αλλά και σε μόρους όλο αυτό που σας έλεγα και πριν, της κοινωνικής δομής, πολιτιστικής δημιουργίας και της γειτονιάς της Αθήνας. Γιατί θα έρθω κατευθείαν σε αυτό που σας λέω. Η γειτονιά της Αθήνας, για παράδειγμα, είναι και η Ακαδημία Πλάτωνος. Ξέρουμε εκεί πέρα ότι εκεί πέρα στην ουσία σήμερα είναι μια υποβαθμισμένη γειτονιά της Αθήνας, όπου όμως στην ουσία κρύβει ένα τεράστιο αρχαιολογικό, ένα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος επειδή και ακριβώς και η περιοχή γύρω είναι υποβαθμισμένη, δεν του έχει αποδοθεί και η σημασία που θα έπρεπε. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση και στα αρχαιολογικά
μνημεία της Ελλάδας και της Αθήνας και στα ζητήματα του πολιτισμού και ένα μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να δώσουμε έμφαση σε περιοχές όπως για παράδειγμα μπορώ να σας πω την Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και άλλες περιοχές στην Αθήνα, έτσι ώστε να έχουμε ένα ενιοποιημένο σχέδιο, έτσι ώστε πραγματικά ο πολίτης ο οποίος έρχεται να είναι σε μια πόλη που να έχει, να νιώθει την ανάγκη να παραμείνει σε αυτή την πόλη και να ζήσει μέσα σε αυτή την πόλη. Λίγο το ερώτημα του Γιάννη, κύριε Σακελαρίδη, να θυμηθώ μια εικόνα. Παρακαλώ. Την εικόνα με το τεράστιο πάνω του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει και το ΚΚΕ, αλλά βεβαίως. Το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο και βράχο της Ακρόπολης. Στο λόφο της Ακρόπολης. Η εικόνα λοιπόν που εκπέμπεται προς τα έξω, mm-hmm. με ένα πανό διαμαρτυρίας ή με την Ακρόπολη κλειστή, με δράσεις οι οποίες από αυτά που λέει ο Γιάννης, κλείνουν την Αθήνα και δεν την ανοίγουν. Σας βρίσκουν, συμφωνώ. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Βαγγελάτο, σε αυτό. Δεν νομίζω πραγματικά ότι δημιουργείται κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα σε σχέση, για παράδειγμα, με αυτό το πανό που είπατε. Δηλαδή, εγώ έχω δει και πανό να σηκώνονται και στον πύργο του Άιφελ και κανείς εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν νομίζω ότι βάζει ζητήματα κατά πόσο αυτό κάνει κακό στον γαλλικό, στον τουρισμό στο Παρίσι. Νομίζω ότι πραγματικά. Άρα θεωρείτε θεμητό να πηγαίνει ένα κόμμα πολιτικό. Όχι. Κοιτάξτε, να βάζει ένα τεράστιο πανό στην Ακρόπολη, δηλαδή στο σύμβολο της Ελλάδας και να αποτυπώνεται αυτό δημοκρατίας, σε ένα φωτογραφικό φακό και να ταξιδεύει στο σύμβολο. Στο σύμβολο της Δημοκρατίας που είναι η Ακρόπολη, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θεμητό είναι πολύ σχετικό, αλλά νομίζω ότι δεν κάνει κακό σε καμία περίπτωση στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω και ότι πολλοί κόσμοι συμμερίζεται αυτή την άποψη και νομίζω ότι πραγματικά πολύ κακό κάνει στην εικόνα της Ελλάδας τα λουκέτα, η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στους δρόμους της πόλης, οι άστεγοι, όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο και αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε την αισθητική, όπως λέει και ο κύριος Φιλιωτόπουλος, της Αθήνας, ας κοιτάξουμε και λίγο τους ανθρώπους της, ας κοιτάξουμε λίγο και τους μεροκαματιάριδες, ας κοιτάξουμε και αυτούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί στην κοινωνική εξαθλίωση από αυτές τις πολιτικές. Και εμείς από τη δική μας την πλευρά, αυτούς θα κοιτάξουμε πρώτα. Κύριε Σακελαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Για να απελευθερώσουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, να δούμε εικόνες που